ένα σχεδόν χρόνο συμπληρώνεται από την επεισοδιακή έναρξη των εργασιών ανάπλαση στο πάρκο Γεωργιάδη μεταξύ ΜΑΤ και φυλών του πάρκου. Έτσι υλοποιούνται τα έργα στο Ηράκλειο. Έναν χρόνο μετά, ο χώρος παραμένει περιφραγμένος με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί. Παρά τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου ότι το πρώτο κομμάτι του έργου θα παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Γεγονός που προκαλεί προβληματισμό αλλά και δυσαρέσκεια από μερίδα δημοτών. Ένα χρόνο το έχουν τώρα έτσι και το σταματήσανε. Μην του βάλετε αρχή. Κάντε έτοιμα τα πράγματα και μετά βάλετε τα αρχή να το τελειώσετε. Δεν βλέπω τίποτα. Το εσείς το βλέπετε. Να κάνει τη δουλειά σωστά. Ό,τι πει να το κάνει. Να, αν το λέει το κοροϊδεύει, ας μην το πει καθόλου. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε τα παιδιά μας να περάσει η ώρα τους. Βλέπω ότι υπάρχει αδιαφορία μεγάλη, ας πούμε. Κανείς δεν κοιτάζει τον τόπο του, ρε παιδί μου, εδώ να τον αξιοποιήσει. Το πνεύμονα που αναπνέουμε, αυτό θα ήθελα να πείτε στην Δημοτική Αρχή, να μας το τελειώνει τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να ζούμε πλέον χωρίς αυτό. Εγώ ζω εδώ στη γειτονιά. Το έργο ανάπλασης του Πάρκου Γεωργιάδη, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή του με τη φύτευση χιλιάδων νέων φυτών, καθώς και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αμαία. Αν το φτιάξουν και γίνει ωραίο, ας κάνουμε υπομονή λίγο, τι να κάνουμε. Βρέσε βρε τι τάθη λένε, όλοι λένε θα γίνει, θα κάνει, θα φτιάξει, αλλά στην ουσία, αν αργήσει λίγο δεν πειράζει κοπέλα. Εγώ θα ήθελα να γίνει κάτι το σωστό. Η γυναίκα μου είναι από πάνω και μου λέει, ένα πάρκο είστε κι εσείς, ας τελειώσει κάποια στιγμή. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε έναν ακόμη πνεύμονα πρασίνου στην Όαση, όπου δημότες αναφέρονται σε κακό κείμενα, αλλά και στις εικόνες εγκατάληψης του χώρου. Μια εγκατάληψη, το βλέπετε και μόνοι σας, μια ματιά παντού, πλαστικά, κάδοι που δεν φτάνουν για τα σκουπίδια, χόρτα που δεν μαζεύονται. Και εμείς έχουμε πέσει σε κάτι τρύπες κατά καιρούς, τις προάλλες είχε πέσει ένας προβολέας. Το βράδυ δεν υπάρχει φως. Καθόλου, όχι. Τα αμάξια, αν είναι προσεκτικά και δεν τρέχουν, έχει καλώς. Αλλιώς δεν ξέρεις, μπορεί να φρονήσουμε και κανένα θύμα.